Επιστρέφουμε στη Βουλή και στον Στέφανο Σίσκο. Καθώς, Στέφανε, είχαμε χθες νέο έντονο επεισόδιο στην Εξεταστική Επιτροπή που εξετάζει την τραγωδία των Τεμπών, με πρωταγωνιστές τον πρόεδρο της Επιτροπής, Δημήτρη Μαρκόπουλο, και τον βουλευτή της Νίκης, Νίκο Βρετό. Ακριβώς, Ματίνα, θερμό επεισόδιο στη χθεσινή συνεδρίαση που εξεταζόταν ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της ΕργοΣΕ, κύριος Βίνης. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος έκανε παρατήρηση στο βουλευτή της Νίκης πως επαναλαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες έχουν ήδη απαντηθεί. Ο βουλευτής της Νίκης δεν δέχτηκε την παρατήρηση και εκεί ξεκίνησε έντονο φραστικό επεισόδιο. Μάλιστα, εκείνη τη στιγμή ο Νίκος Βρετός σηκώθηκε από τη θέση του, λέγοντας ότι έχει πρόβλημα με τη μέση του, πυροδοτώντας την έκρηξη του Προέδρου της Επιτροπής. Σε εκείνο το σημείο τα μικρόφωνα έκλεισαν, η συνεδρίαση διακόπηκε και η ένταση μεταφέρθηκε εκτός αίθουσας. Εκεί να σας πω ότι χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχρεμότερων για να αποφευθούν τα χειρότερα. Μετά από λίγη ώρα, τα μέλη της Επιτροπής επέστρεψαν στη θέση τους και εκεί ο πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε την αποβολή από τη συνεδρίαση του βουλευτή της Νίκης, Ματίνα. Μάλιστα, Στέφανε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε το επιμαχό απόσπασμα. Κύριε Πρόεδρε, κλείστε το μικρόφωνο. Κλείστε το μικρόφωνο. Εσείς τι θα κάνω, σοβαρολογείτε. Εσείς να μου πείτε πώς θα εξετάσω. Είσαστε θρασείς. Είμαι ευγενής, απόλυτα. Είστε αγενείς και θρασείς. Σας λέω λοιπόν, έχει απαντηθεί η ερώτηση αυτή πριν από μια μισή ώρα. Εάν σας κάνει κέφι να φτάσουμε στις 12.30 στη μία ενδεχομένως το βράδυ με τις ίδιες ερωτήσεις, εδώ θα σας ενημερώσω ότι υπάρχουν όρια. Θα λειτουργήσω σε συγγήτρια, δεν έχει ρωτήσει καν. Φεύγετε. Ωραία. Συνεχίζει η κυρία Καραγεωργοπούλου. Παρακαλώ, κυρία Καραγεωργοπούλου. Να ξεπιαστώ. Έχω δικαίωμα να ξεπιαστώ. Έχω δικαίωμα να ξεπιαστώ. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε. Κυρία Καραγεωργοπούλου, παρακαλώ εσείς. Δεν έχετε το λόγο. Παίζετε με την έδρα. Παρακαλώ, κυρία Καραγεωργοπούλου, σας αφαιρώ το λόγο. Σας αφαιρώ το λόγο. Κυρία Καραγεωργοπούλου, έχετε το λόγο. Σας αφαιρώ το λόγο. Κυρία Καραγεωργοπούλου, έχετε το λόγο. Σας αφαιρώ το λόγο και προσέξτε γιατί φλερτάρετε με την παραπομπή σας για αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Σηκώνεστε και κάνετε, περπατάτε την ώρα που μιλάει το Προεδρείο. Δεν έχετε το λόγο, κυρία Καραγεωργοπούλου, σας αφαιρώ το λόγο. Η κυρία Καραγεωργοπούλου! Σας παρακαλώ! Σταματήστε το χυδαίο αυτό τρόπο! Η κυρία Καραγεωργοπούλου! Σας αφαιρώ το λόγο! Η κυρία Καραγεωργοπούλου! Παρακαλώ, 5 λεπτά διάλειμμα και ξεκινάμε με την κυρία Καραγεωργοπούλου. Να σας καταδούν στα έγγραφα. Να σε πω για την κοινωνική δικηγόρος. Να σου πω, έχεις περάσει τα όρια. Έχεις περάσει τα όρια. Να σε πω για την κοινωνική δικηγόρος.